Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είμαστε εδώ στην Κόρινθο μαζί με τους μαθητές του 10ου και του 2ου Δημοτικού Σχολείου, οι οποίοι έχουν να μας πούν με το δικό τους τρόπο τις απόψεις γύρω από το περιβάλλον και γύρω από αυτό το σημαντικό έργο του εγκυβωτισμού, της ανάπλασης του χυμάριου Ξεριά εδώ στην Κόρινθο. Μέσα στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο, ένα από τα σημαντικά έργα που έχουν αναφορά στο περιβάλλον είναι το συγκεκριμένο έργο. Παρότι μπορεί να θεωρούμε όλοι ότι τέτοια έργα μπορεί να μην έχουν μεγάλη σημασία, θεωρούμε εμείς, και η άποψη αυτή είναι και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ότι τα έργα του περιβάλλοντος προηγούνται των αναγκών της σημερινής κοινωνίας. Σήμερα είναι 5 Ιουνίου. Είναι Παγκόσμια Μέρα του Περιβάλλοντος. Μία μέρα όπου από το 1972 και μετά ο ΙΕ θεωρεί πως όλο τον κόσμο θα πρέπει να γιορτάζουμε το περιβάλλον, δηλαδή να γιορτάζουμε την ίδια μας τη ζωή. Ο Ιούνιος του 18 βέβαια, για την περιφέρεια Πελοποννήσου, την αειφορία και το περιβάλλον, είναι ένα κομβικό και σημαντικό σημείο, μια και σε λίγες μέρες θα υπογράψουμε τη σύμβαση του ΣΔΙΤ και θα λύσουμε για πάντα το μεγαλύτερο πρόβλημα στο περιβάλλον της Πελοποννήσου, που είναι το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Δήμητρα, για πες μας εσύ αυτό που έχεις εσύ επιλέξει για αυτό εδώ το έργο. Ότι δεν πρέπει να βλάπτουμε το περιβάλλον και πρέπει να σεβόμαστε τη ροή του ποταμού και να μην τον εμποδίζουμε, το ποταμό να κυλάει και συγκεκριμένα το Ξεριά δηλαδή. Γι' αυτό και έγινε αυτή η καταστροφή, η πλημμύρα. Και η άποψή μου είναι ότι πρέπει να γίνουν κάποια έργα για την προστασία της Κορίνθου από το Ξεριά. Εκτός ότι μπορούμε να τον βλάψουμε και να ξαναξυχυλήσει, τον βλάπτουμε κιόλας. Μάλιστα. Έχετε κάνει ζωγραφιές εδώ, έχετε δουλέψει. Έχουμε κάνει πολλές κατασκευές. Μπράβο. Για να σας το δείξουμε. Θα τα δούμε κι εμείς μετά. Να πάμε λίγο γρήγορα τώρα για να ακούσουμε εσάς και να ακούσουμε και τη χοροδία και να ακούσουμε όλα τα παιδιά. Νομίζω πως την αγαπάς την Κόρινθο. Ναι. Ξέρεις ποιος είναι ο δήμαρχος? Ο Αλέξανδρος ο Πνευματικός. Μπράβο, Άγγελε. Λοιπόν, μετά ο Περιφερειάρχης. Κύριε Πνευματικέ, σας ακούμε. Πήρατε το λόγο από τον Άγγελο εδώ, οπότε νομίζω ότι είναι ό,τι πιο τιμητικό. Ρώτα μετά ποιος είναι. Ο άλλος. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Να καλωσορίσουμε τον κύριο Περιφερειάρχη, την κυρία του Περιφερειάρχη και τους υπόλοιπους του Περιφερειάρχες. Και τον διευθυντή εδώ της διαχειριστικής, που παίζει πάντα αποφασιστικό ρόλο για ό,τι γίνεται σε επίπεδο ευρωπαϊκών προγραμμάτων σε όλη την Πελοπόννησο. Και ξέρουμε τι αγώνα δίνει καθημερινά για να ικανοποιούνται οι ανάγκες και να υλοποιούνται και οι μελέτες των έργων που εντάσσονται. Εγώ καταρχάς να πω στα παιδιά ότι σήμερα αυτή η σημαντική μέρα τη γιορτάζουμε εδώ σε αυτό το χώρο, που ένα έργο που κάποια στιγμή ήταν και αυτό περιβαλλοντικό, δηλαδή ο εγκυβωτισμός του Ξεριά, για να μην ζήσουμε τον εφιάλτη του 97, όπως βλέπετε σε κάποιες φωτογραφίες του αρχείου, γιατί εδώ έχει φτάσει το νερό αριστερά-δεξιά στις όχθες πάνω από 2 μέτρα, 3 μέτρα θα έλεγα ήταν στη συγκεκριμένη περιοχή, πλημμύρισε τότε όλη η Κόρινθος, έγινε το έργο και έπρεπε να κάνουμε και ένα έργο ακόμα πιο περιβαλλοντικό, να αναπλάσουμε πάνω για να μην είναι τα πετά, τα αντιαισθητικά, να κάνουμε ένα έργο που να θυμίζει, αν θέλετε, φυσικό περιβάλλον. Αυτό που βλέπετε σήμερα, αγαπητά παιδιά, είναι κάτι το σημαντικό, είναι τουλάχιστον ένα μέτρο χώμα, φυτέψαμε, σε λίγα χρόνια εδώ τα δέντρα αυτά θα φτάσουν και μπορεί και 10 μέτρα, αυτά τα κυπαρισσοειδή, τα θαπνοειδή βέβαια θα είναι χαμηλά, αλλά τα κυπαρισσοειδή θα φτάσουν πολύ ψηλά και δεν θα θυμίζει σε κανέναν ότι από κάτω περνάει σε κάποιον επισκέπτη που δεν ξέρει, δεν θα ξέρει ότι από κάτω είναι ένας χήμαρος εγκυβωτισμένος που διασύνει την πόλη της Κορίνθου και έχει δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα. Σε αυτό το έργο έχουν βάλει αρκετή την υπογραφή τους, σχεδιάστηκε και μελετήθηκε από τις υπηρεσίες του Δήμου, υπήρξε η συνεργασία με την περιφέρεια, υλοποιήθηκε αφού εντάχθηκε μετά από θετική εισήγηση από την διαχειριστική αρχή και υλοποιήθηκε με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο,
είναι αυτό το αποτέλεσμα που βλέπουμε μπροστά μας. Έτσι πιστεύω ότι πρέπει μέσα από συνέργειες να υλοποιούμε έργα που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων, αναβαθμίζουν τις πόλεις, τις κάνουν πιο όμορφες. Και εδώ να θυμηθώ και κάποια που ζήσαμε τότε, τώρα μεμονωμένες φορές μόνο υπάρχουν, όταν ξεκινήσαμε το σχεδιασμό και μετά την υλοποίηση ακουγόντουσαν φωνές που έλεγαν αυτά θα φτιάξετε αυτό το πράγμα, μα είναι καλύτερο, δίπλα έχουμε ένα κομμάτι που υλοποιήθηκε τελευταία και δεν ήταν στο σχεδιασμό. Έχει καμία σχέση εκεί αυτό το πετό που βλέπουμε μπροστά μας με αυτό το πανέμορφο τοπίο εδώ που διασχίζει την πόλη και, και κάνει την πόλη πιο όμορφη, αλλά και τους κατοίκους, ιδιαίτερα τα μικρά παιδιά έχουν ένα χώρο να παίξουν, να διασκεδάσουν και να αισθανθούν όμορφα, όπως και όμορφα αισθάνονται και αριστερά δεξιά όλοι όσοι μένουν εδώ οι κάτοικοι, και έχει αναβαθμιστεί η ποιότητα στη ζωή τους. Ακόμα και οι γκρίνιες που θα παρκάρουμε λύθηκαν. Όλα αυτά λύθηκαν. Εγώ λοιπόν κλείνω με ευχαριστίες. Ξεκινάω από τη διαχειριστική αρχή, από τον Περιφερειάρχη, όλα τα στελέχη γενικότερα της διαχειριστικής αρχής, της περιφέρειας, αλλά και του Δήμου που έπαιξαν αποφασιστικό ρόλο. Εδώ θυμάμαι σχεδιαστικά ήταν ο κύριος Γαλλίκας ο Χρυσόστομος, ήταν όταν ήταν διευθυντής ο κύριος Περόγαμπρος, το έργο το επέβλεψε ο κύριος Καραίσκος ο Γιάννης και τελεκτρομηχανικά ο κύριος ο Γιάννης ο Τσολάκης. Όλους αυτούς να τους ευχαριστήσω για αυτό το αποτέλεσμα που βλέπουμε μπροστά μας και βεβαίως να μια που είναι τα παιδιά εδώ να τους ευχηθώ για πολλά χρόνια όσο είναι μικροί να απολαμβάνουν αυτήν την περιοχή και όταν μεγαλώσουν και μέσα από τη δική τους προσπάθεια να κάνουμε την πόλη και το Δήμο Κορινθίων ακόμα πιο όμορφο. Να δώσουμε το... πραγματικά κύριε Δήμαρχε, οι συνεργασίες και οι συνέργειες είναι πολύ σημαντικές. Τα θυμάμαι και εγώ αυτά, αλλά επειδή κάνει πολύ ζέστη, έχει δίκιο ο Γιάννης, να δώσουμε αμέσως το λόγο στον κύριο Περιφερειάρχη, τον κύριο Τατούλη. Εγώ δεν θέλω να πω πολλά πράγματα. Νομίζω ότι ο κύριος Δήμαρχος αναφέρθηκε στο ιστορικό αυτού του μεγάλου έργου. Σήμερα θέλω να πω ιδιαίτερα στα παιδιά ότι αυτό που γίνεται είναι μια ευρωπαϊκή καμπάνια για να νιώσουμε ως Ευρωπαίοι πολίτες το πόσο δημιουργικό και θετικό είναι η παρουσία μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρώπη είναι το σπίτι μας. Η Ευρώπη είναι ακριβώς αυτό που εσάς θα σας γαλουχίσει και θα σας δώσει μεγαλύτερες δυνατότητες προκειμένου να ολοκληρωθείτε ως πολίτες σε αυτή την όμορφη περιοχή. Εκείνο που θα ήθελα να πω με ιδιαίτερο τρόπο είναι ότι θυμάμαι το 2006, κύριε Δήμαρχε, όταν Υπουργός Δημοσίων Έργων τότε ήταν ο κύριος Σουφλιάς και εγώ ήμουν Υπουργός Πολιτισμού και ήρθαμε εδώ για να ανακοινώσουμε το μεγάλο έργο, γιατί πραγματικά ήταν ένα μεγάλο έργο μετά την οδυνηρή εμπειρία των πλημμυρών του 1997. Υπήρξε τεράστιο πρόβλημα για την αντιμετώπιση αυτού του πλημμυρικού προβλήματος που αντιμετώπιζε η Κόρινθος. Το ανακοινώσαμε ένα έργο με προϋπολογισμό περίπου στα 35 εκατομμύρια, το μεγαλύτερο έργο εκείνη την περίοδο για την Πελοπόννησο, και ένα από τα μεγαλύτερα ολιστικά έργα για την πλημμυρική προστασία, για την αντιπλημμυρική προστασία σε όλη την επικράτεια. Το έργο αυτό δημοπρατήθηκε το 2006, είχαμε ανάδοχο το 2006, συμβασιοποιήθηκε σε πρώτη φάση στα 20 εκατομμύρια όπου και εκτελέστηκε το έργο. Κατά την διαδρομή όμως αυτού του έργου παρουσιάστηκαν καινούργια προβλήματα τα οποία έπρεπε να τα αντιμετωπίσουμε. Και τα αντιμετωπίσαμε με την εξαιρετική μας επιτυχία να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για μια συμπληρωματική σύμβαση περίπου στα 8,5 εκατομμύρια σε δύσκολους καιρούς και το έργο αυτό αφού ολοκληρώθηκε και δαπανήθηκαν περίπου στα 28 εκατομμύρια ευρώ να αποτελεί την ανάσα της Κορίνθου για την αντιμετώπιση των οδυνηρών φαινομένων της πλημμύρας. Έδωσαν και την κυκλοφοριακή συνέχεια με την Παπανδρέου, με τον Γεφύρη στην Παπανδρέου, που ήταν ένα εξαιρετικά μείζον θέμα το οποίο επιτυχώς αντιμετωπίσαμε εμείς, ο Δήμος και οι τεχνικές μας υπηρεσίες και του Δήμου και της περιφέρειας Πελοποννήσου. Αυτό αποτελεί και αυτό θέλω να είναι το μήνυμα στα παιδιά.
ότι σήμερα η χώρα μας χρειάζεται συνεργασίες, χρειάζεται συνέργειες, δεν χρειάζεται μεγάλα λόγια, χρειάζεται μεγάλα έργα. Και αυτή θα είναι και η ευθύνη όλων των νέων γενιών. Θα πρέπει να απαλλαγούν από τις νοοτροπίες τις δικές μας, των αντιπαραθέσεων και θα πρέπει να καταλάβουν ότι ο σύγχρονος κόσμος είναι ένας κόσμος που επιβάλλει την συνεργασία και τις συνέργειες σε όλα τα πολιτικά επίπεδα της διοργάνωσης του κράτους και της πολιτείας. Με την ευκαιρία αυτή, και αφού σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, όπου βρισκόμαστε σε ένα σημαντικό περιβαλλοντολογικό έργο, ξέρετε πολλές φορές ο καθένας κάνει και τον έξυπνο σε αυτόν τον τόπο. Ο καθένας έχει άποψη, γίνεται μηχανικός, γίνεται περιβαλλοντολόγος, γίνεται πολιτικός, έχουν άποψη για όλα τα θέματα. Αλλά αυτό το έργο αντιμετωπίστηκε επιτυχώς από τις αυτοδιοικητικές και τις πολιτικές δομές της χώρας, με ιδιαίτερη επιτυχία, και αυτό θέλω να το σημειώσω σήμερα, επ' αφορμή της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος. Με την ευκαιρία αυτή, κύριε Δήμαρχε, θέλω να ανακοινώσω ότι υπάρχουν προσδοκίες εδώ και πολλών δεκαετιών για την ένταξη του έργου της αποκατάστασης της Διόλκου, ενός πρωτοφανούς μεγάλου τεχνικού έργου που έγινε πριν πολλές εκατονταετίες. Το έργο της Διόλκου, περίπου προϋπολογισμός 2.200.000, θα ενταχθεί στο σύνολό του στο πρόγραμμα το δικό μας. Ήδη το έχουμε συμφωνήσει αυτό. Θα έχουμε το δεύτερο μεγάλο έργο, είναι η επέκταση ενός κοσμήματος που υπάρχει στην Κόλυφο του Λαογραφικού Μουσείου. Ένα έργο και αυτό που ξεπερνάει το 1.700.000. Είναι το λιμάνι των Κεχριών, όπου δεν βλέπουμε μόνο τον θαλάσσιο χώρο της ανάδειξης της παλιάς πόλης των Κεχριών, αλλά στο σύνολο των παρεμβάσεων τόσο στη θάλασσα όσο και στη Θερσαία ζώνη. Και μεγάλη μας αγωνία είναι να επιτύχουμε να εντάξουμε και την δεύτερη φάση σε ένα πολύ μεγάλο έργο, σε ένα ιστορικό μνημείο στο μοναστήρι του Αηλιά, στην Ζάχολη. Νομίζω ότι αυτά είναι εξαιρετικές εξελίξεις για όλη την Κορινθία. Ανεξάρτητα το τι λέγεται και το τι ακούγεται, εκείνο που θέλω να τονίσω για άλλη μια φορά, ευχόμενος καλή πρόοδο σε όλα τα παιδιά. Και ιδιαίτερα θα ήθελα να τους ευχαριστήσω για την εδώ τους παρουσία και για το μεγάλο ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών τους, προκειμένου τα παιδιά να μοιηθούν στην αγάπη του περιβάλλοντος. Το ίδιο το περιβάλλον που αποτελεί το σπίτι μας με την ευρεία έννοια και αποτελεί και ευθύνη δική μας στο να το διαχειριζόμαστε. Αυτή η συνεργασία λοιπόν αποδίδει σημαντικά και σπουδαία έργα, τα οποία δεν είναι για την φήμη τη δική μας ή του Δημάρχου ή της Δημοτικής Αρχής ή της Περιφερειακής Αρχής, αλλά είναι επωφελία των πολιτών. Οφείλουμε την Κόρινθο να τις δημιουργήσουμε αυτές τις σημαντικές προϋποθέσεις, προκειμένου να μπει πολύ δυναμικά, όπως τις αξίζει, στον ανταγωνιστικό χάρτη της μεγάλης προσπάθειας που κάνει η χώρα, προκειμένου να αντιμετωπίσει την κρίση. Αυτά τα έργα που ανακοίνωσα, συν το μεγάλο έργο της εισόδου της Κορίνθου, με ένα έργο πάνω από 12 εκατομμύρια, το οποίο συνεχώς το μελετάμε και το επεξεργαζόμαστε, είμαστε στο τέλος, θα ενταχθεί και αυτό στο πρόγραμμά μας και πλέον η Κόρινθος θα λύσει σημαντικά τις προβλήματα. Παιδιά, δύναμη, κουράγιο και να ξέρετε ότι η ζωή δεν ανήκει σε εμάς, ανήκει μόνο σε εσάς. Ο κύριος Ψαράκης είναι ο διευθυντής της διαχειριστικής που είπαμε και πριν έχει παίξει καθοριστικό ρόλο και μόνο σε αυτό το έργο αλλά σε όλα τα έργα που γίνονται τελευταία χρόνια στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Μην πετάμε σκουπίδια και όταν πηγαίνουμε στη θάλασσα να προσέχουμε και να μην πετάμε σκουπίδια από εδώ και από εκεί, να τα κρατάμε μαζί μας και να τα πετάμε ή σε ένα κάδο που μπορεί να έχει κοντά ή στο σπίτι μας ή σε ένα που μπορεί να βρούμε στο δρόμο. Και όταν πηγαίνουμε στα δάση πρέπει να μην πετάμε σκουπίδια, τσιγάρα, χαρτιά, γυαλιά, οτιδήποτε. Γιατί μπορεί να μολύνσει το περιβάλλον και να καεί το δάσος.
Πολύ ωραία. Μπράβο, μπράβο, Ζωή, μπράβο, μπράβο. Υποψήφια από τον Αλέπο. Και όταν λοιπόν καεί το δάσος, τι κάνουμε εμείς? Αναδάσωση. Πολύ ωραία. Και πώς κάνουμε την αναδάσωση? Για να εξηγήσουμε εδώ στους κυρίους και στις κυρίες που μας ακούνε. Τραγουδώντας όμως θα το πούμε αυτή τη φορά. Πάμε λοιπόν. Και να ξέρετε ότι εδώ στην περιφέρεια Πελοποννήσου η παρουσία της Ευρώπης είναι ιδιαίτερα σημαντική και ταυτόχρονα ιδιαίτερα ηχηρή. Κάθε μέρα από κάθε γωνιά της Πελοποννήσου φωνάζει και δείχνει τα έργα τα οποία εκτελούνται. Μια δεύτερη πρόταση που ήθελα να πω, είναι αυτό εδώ το πανό, το οποίο προσπαθούσα να βρω κάτι πιο πρωτότυπο. Όχι από το πανό, γιατί αυτό πραγματικά λέει την αλήθεια. Σήμερα είναι η μέρα της ευαισθητοποίησης για το περιβάλλον. Οι 365 μέρες είναι όμως οι μέρες σεβασμού και πράξης για την προστασία του περιβάλλοντος. Και το τρίτο που θέλω να πω είναι για άλλη μια φορά ότι η περιφέρεια έχει δείξει, επειδή αναφέρθηκε ο τίτλος αυτός, μια ιδιαίτερη διορατικότητα στις δράσεις της και στις προτάσεις της. Και δεν είναι τυχαίο ότι μαζί και ο Δήμος είχε δείξει την ίδια διορατικότητα. Και μιλώ, κύριε Περιφερειάρχα και κύριε Δήμαρχε, για τις πρωτοβουλίες των τριών τελευταίων ετών που πήραμε από κοινού τις περισσότερες φορές για την κατάργηση της πλαστικής σακούλας, που μετά από 3 χρόνια έγινε νόμος του ελληνικού κράτους. Σας ευχαριστώ και πάντα βλέπουμε το μέλλον και το περιβάλλον. Ευχαριστώ. Αναδείχθηκε σήμερα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με την παρουσία των σχολείων 10ου και 2ου Δημοτικού Σχολείου και με την καθοδήγηση, την πολύ καλή καθοδήγηση των δασκάλων Θωμά Όλγα, της Όλγας Θωμά και της Σοφίας Θωμά, αμφότερες από το 10ο και 2ο Δημοτικό, πώς τα παιδιά έχουν αποκτήσει την περιβαλλοντική γνώση, η οποία είναι απαραίτητη και το απαιτούμενο στοιχείο για να περάσουμε στην περιβαλλοντική συνείδηση. Χωρίς περιβαλλοντική συνείδηση από τα σχολεία δεν θα μπορέσουμε να αποκτήσουμε ένα καθαρό περιβάλλον, ένεκα και της ημέρας που είναι σήμερα, Παγκόσμια ημέρας Περιβάλλοντος, η οποία αποτελεί, δεν είναι μόνο το αστικό περιβάλλον, είναι και το γενικότερο περιβάλλον, το οποίο είναι είτε το γεωργικό, είτε το αγροτικό, είτε το δασικό, είτε το δασικό οικοσύστημα γενικότερα. Αποδείχθηκε ότι πράγματι τα παιδιά έχουν αυτή την περιβαλλοντική γνώση και έχουν και την, ενδεχομένως αποκτήσουν και την περιβαλλοντική συνείδηση. Πέραν όμως των άλλων, σήμερα αποδείχθηκε ότι το έργο αυτό είναι ένα έργο το οποίο έχει 2 στοιχεία. Πρώτον, το στοιχείο της συνέργειας του 1ου και 2ου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης και το δεύτερο είναι η ανάδειξη ενός ανοιχτού υπαίθριου χώρου ως χώρου πρασίνου,
ως χώρου περιβαλλοντικού, τέτοιου που μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες δροσισμού, αερισμού, καλύτερου δροσισμού, καλύτερου αερισμού του αστικού ιστού, με τρόπο ο οποίος να είναι φιλικός προς το περιβάλλον, σύμφωνα με τις σύγχρονες επιταγές της επιστήμης και δημιουργώντας πράγματι μια ανάσα δροσιάς εντός του αστικού ιστού, εκεί όπου δεν υπήρχε τίποτα και ήταν ένας κενός χώρος. Ένας χώρος ο οποίος ζητείται και απαιτείται στις αστικές περιοχές της χώρας μας και της Πελοποννήσου. Νομίζω αξίζουν συγχαρητήρια και πάντα να έχουμε έργα τα οποία να συμβαδίζουν, να συνάδουν με περιβαλλοντικό αντικείμενο. Και τους μαθητές αλλά και τους εκπαιδευτικούς. Να πω ότι όπως είπε και ο φίλος μου Άγγελος, δεν είναι μόνο σήμερα, είναι κάθε μέρα και αυτό το κάνουν πράξη και τα υπόλοιπα σχολεία καθημερινά, να ξέρετε, αναπτύσσουν το αίσθημα του εθελοντισμού, κάτι που είναι πολύ απαραίτητο στις μέρες μας. Νομίζω ότι με τις καταστάσεις που βιώνουμε και την κρίση η οποία υπάρχει, ο εθελοντισμός είναι το πλέον απαραίτητο πράγμα. Τα παιδιά το κάνουν πράξη και η ελπίδα για το μέλλον είναι μόνο τα παιδιά μας. Ευχαριστώ. Κύριος Αλεξόπουλος, τα παιδιά να έρθουνε, να το η συνέχεια από το Δήμο της Πολιτείας, όσοι ζήσαν όλες τις εργασίες, σήμερα ξέρουν στα μάτια τους. Ζήσαμε όμως τη μια πλευρά της μήνης της κλιματικής αλλαγής. Σήμερα καλούμαστε μεξί με την ίδια συνέργεια και με περισσότερη δύναμη να διαχειριστούμε την άλλη πλευρά, την ψυχρία που ταραγγίζει όλη την Ελλάδα και ιδιαίτερα την Πελοπόννησο και ιδιαίτερα την πολιτεία της Παραδοσίας. Εδώ δεν είναι μόνο δικό μας μέλημα στο περιβάλλον, είναι μέλημα και επιχειρήσεων, είναι μέλημα και πολιτικής βούλησης. Είναι γεγονός ότι στο κέντρο της πόλης της Κορίνθου βρέθηκε ένας πνεύμονας. Ένας πνεύμονας για την αναπνοή περισσότερο των νέων παιδιών της νέας γενιάς, κάτι το οποίο αποδεικνύει περίτρανα ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου και ο Δήμος και γενικά η τοπική αυτοδιοίκηση δίνει ιδιαίτερη σημασία. Τη φύση, το περιβάλλον, τη βιώνουμε, δεν την αποστηρώνουμε και προσπαθούμε με κάθε τρόπο να τη μεταφέρουμε μέσα στις πόλεις ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε ανάσα σε αυτά τα νέα παιδιά.